Ας φέρει και κάτι καλό ο κορονοϊός. Και θα μείνει και μετά από την κρίση. Έτσι, ας φέρει και κάτι καλό. Εγώ λέει, αν μας λένε άνθρωποι τώρα που είναι και από την ελληνική περιφέρεια, καλά, εδώ λίγοι έχουν αυλή. Ή και αυτοί που έχουν μια αυλή ιδιωτική. Γιατί να μην ψήσω λεταρνή μου μαζί με την γυναίκα μου και το παιδί μου που είμαστε σπίτι. Δεν θα μου επιτραπεί. Γιατί είπαμε μην ψήσουμε αρνή. Να σας πω. Εγώ είμαι από χωριό, ξέρετε. Δεν υπάρχει σπίτι που να πάει κάποιος να ψήσει αρνή ή να βάλει κοκορέτσι, κύριε Παπαδάκη, και να μαζευτεί όλη η γειτονιά αργά ή γρήγορα, να μην ανταλλάξει. Άρα θα απαγορευτεί η αρνή. Άρα δεν θέλουμε το συνωστισμό να αποφύγουμε, ο οποίος είναι δεδομένος σε αυτές τις συνθήκες. Επίσης, στην Αθήνα ή σε άλλες πόλεις, ξέρετε τι γίνεται στις πυλωτές των πολυκατοικιών. Ναι. Τι γελιόμαστε μεταξύ μας. Είναι ένα σημείο όπου θα μαζευτεί κόσμος. Επομένως, άρα θα απαγορευτεί το ψήσιμο του αρνιού, από ό,τι κατάλαβα. Κοιτάξτε, μπορεί να πάρει κανείς το αρνί, δεν του λέει κανείς να μην πάρει το αρνί ή το κατσίκι, ό,τι επιθυμεί, και να το βάλει στο φούρνο του. Φέτος θα το ψήσει στο φούρνο του. Ναι, αυτό λέω. Το ψήσιμο. Το σούβλισμα. Αυτό καλά κάνετε και δίνετε διευκρίνηση. Το κλασικό ψήσιμο. Δεν θέλουμε να καταστρέψουμε τους κτηνοτρόφους μας. Θα απαγορευτεί. Οι κτηνοτρόφοι μας έχουν συγκεκριμένη περίοδο που πουλάνε τα αρνιά τους και τα ερήφια. Άρα απαγορεύεται το κλασικό ψήσιμο. Όχι στο σούβλισμα του αρνιού. Όχι στο σούβλισμα του αρνιού. Θα μπορέσει και ο πεθερός μου και ο πατέρας μου φέτος να ψήσουν στο φούρνο. Να μην ψήσουν όλοι μαζί για να μας δουν όπως συνήθως. Σας κατηγορεί αντιπολίτευση, κάτι άλλο κύριε Υπουργέ. Σας κατηγορεί αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση για λαϊκισμό. Για το μέτρο αυτό, που δεν είναι μέτρο, που ήταν μια εισήγηση την οποία έκανε ο Πρωθυπουργός προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, προς τους υφυπουργούς, υπουργούς, την οποία ακολούθησαν και άλλοι παράγοντες του δημοσίου. Βλέπω διευθύνονται σύμβουλοι, διοικητές οργανισμών, να δώσετε δηλαδή για 2 μήνες το μισό του μισθού σας υπέρ του Ταμείου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει ο κορονοϊός. Λένε ότι αυτό είναι ένα λαϊκίστικο μέτρο και θα είχε υπόσταση εάν ήταν ένα υποχρεωτικό για όλους και όχι προαιρετικό και είχε συγκεκριμένη στόχευση. Λαϊκισμό με το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή είναι λαϊκισμός να λέει ο Πρωθυπουργός και να κάνει μια συμβολική κίνηση και να λέει ελάτε να καταθέσετε το ίμιση του μισθού σας τον Απρίλιο και τον Μάιο υπέρ μιας δράσης η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και δεν είναι λαϊκισμός να γίνει αυτό υποχρεωτικά. Είναι μάλλον υπεκφυγή και μια τρίπλα για να αποφύγει τα προβλήματά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι αύριο εγώ θα είμαι σε θέση να ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί σε σχέση με τους βουλευτές τουλάχιστον της Νέας Δημοκρατίας και όλο το Υπουργικό Συμβούλιο και φυσικά τους υφυπουργούς. Παρακαλώ και τα υπόλοιπα κόμματα να μας πούν τι έγινε με τα στελέχη τους, τους βουλευτές τους και αν ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα. Εμείς θα το κάνουμε. Και θα το κάνουμε όλοι. Γιατί δεν είναι θέμα εδώ μιας πραγματικής συμβολής η οποία θα λύσει το πρόβλημα, αλλά είναι μια συμβολική κίνηση σημαντικού ηθικού μεγέθους. Και αυτό θέλουμε το μήνυμα να στείλουμε παντού. Μάλιστα. Να ρωτήσω λίγο κάτι, κύριε Πέτσα. Θα επιστρέψουμε λίγο στην έξοδο του Πάσχα που ούτως ή άλλως έχουμε πει ότι απαγορεύεται. Απλά επειδή διαβάζουμε και δεν ξέρουμε αν είναι και fake news ή όχι, γίνεται λόγος ακόμη και για κλείσιμο των διοδίων από τη Μεγάλη Τετάρτη και μετά. Υπάρχει κάτι τέτοιο σαν σκέψη? Πώς θα αποτρέψετε τον κόσμο να φύγει όταν την περασμένη Παρασκευή είδαμε πάρα πολύ κόσμο που ξαφνικά χάλασαν τα υδραυλικά σε όλα τα εξοχικά? Αυτόν τον κόσμο πώς θα τον αποτρέψετε να μην πάει στο χωριό του το Πάσχα? Έχουμε και τα υδραυλικά. Θα ζήσουν και υδραυλικοί, αλλά αυτό το Πάσχα δεν θα πάνε στα χωριά να φτιάξουν τα υδραυλικά. Επίσης, έχω να πω ότι μέχρι να φτάσουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα έχουμε πολλές μέρες μπροστά μας. Αξιολογούμε καθημερινά την κατάσταση. Επίσης, όταν παρτεί μια απόφαση και λέμε ότι θα μείνουμε στις πόλεις μας, δεν θα πάμε στα χωριά μας, όλοι πρέπει να αναλάβουν την ατομική ευθύνη. Και αν δεν την αναλάβουν, εδώ είμαστε να την αναλάβουμε εμείς συλλογικά. Μάλιστα. Πάντως, εξετάζονται όλα τα πάντα. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, για, να αποτραπεί, για να αποτραπεί η μαζική διαξοδός. Είναι κρίσιμο να καταλάβουμε ότι τα μέτρα που έχει πάρει η Ελλάδα ήταν αυστηρά μεν, αλλά τα πήρε γρήγορα. Και γι' αυτό έχει μια καλύτερη εξέλιξη σε σχέση με τα περιστατικά και τα κρούσματα και τους ανθρώπους που νοσηλεύονται σε ΜΕΔ και δυστυχώς και για τους θανάτους. Είμαστε μια καλύτερη θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε. Δεν πρέπει να εφησυχάσουμε. Γι' αυτό είναι κρίσιμο να ακολουθήσουμε τις οδηγίες για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες, να δούμε πού βρισκόμαστε και μετά να το αξιολογήσουμε ξανά. Να υποθέσω ότι θα υπάρξει ένας γύρος λίγο πριν από το Πάσχα με ανακοινώσεις
οι οποίες θα στοχεύουν στο να συγκρατηθούμε. Γιατί είμαστε και λίγο ασυγκράτητοι. Θα το κάνουμε αυτό και για αυτό το λόγο έχουμε εγκαινιάσει και μια δεύτερη φάση στην καμπάνια ενημέρωσης του κοινού, η οποία θα συνεχιστεί και τον Απρίλιο και θα φτάσει και μέχρι το Μάιο. Γιατί ξέρετε, όσο περνάνε οι μέρες, υπάρχει και μια κόπωση. Και πρέπει αυτή την κόπωση πρώτα να νικήσουμε. Και είναι πολύ κρίσιμη η καμπάνια ενημέρωση. Να δείχνει δηλαδή στους πολίτες τι έχουμε κερδίσει, τι πρέπει να διαπράξουμε και τι πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε. Δεδομένου ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε και τα αποτελέσματα αυτών των μέτρων που έχουν πάρθει τώρα στη χώρα μας. Γιατί έχει μπει, ναι, έχει μπει και το ορόσημο, το χρονικό εκείνο σημείο, 15 εκεί, γύρω στις 15 Απριλίου, που θα φανεί αν έχουν αποδώσει και σε τι βαθμό τα μέτρα που έχουμε πάρει μέχρι στιγμής. Τα πολύ σκληρά. Το πάσα γιατί όντως, το είπατε κι εσείς. Το να μένουμε κλεισμένοι μέσα στο σπίτι δεν είναι ότι και το καλύτερο. Όχι, είναι ένα σκληρό μέτρο. Είναι πολύ δύσκολο μέτρο για τον άνθρωπο, αλλά κοιτάξτε ποιο είναι το ζήτημα. Είναι ίσως η πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας που δίνεται η δυνατότητα στον καθέναν από εμάς να γίνει ήρωας, να σώσει ανθρώπινες ζωές, απλά μένοντας στο σπίτι του. Πολύ ωραίο αυτό που είπατε. Έχουμε τη δυνατότητα ο καθένας από εμάς να γίνουμε ένας ήρωας και να σώσουμε ανθρώπινες ζωές, να σώσουμε τους συνανθρώπους μας γύρω μας. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε να πάνε όλα καλά. Πάντως, αρνή δεν σου βλύζουμε. Αυτό το ξεκαθαρίσαμε. Το κομπολό είναι να προσέχετε, κύριε Παπαδάκη, γιατί έχει πάνω από 10 χάντρες. Εντυπωσιάζεται από τον κύριο Χαρδαλιά. Πάνω από 10 χάντρες το κομπολό. Είναι όλες οι χάντρες μαζεμένες. Στο κομπολό του κύριου. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ, την καλημέρα μας. Ναι, ναι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Τώρα το κατάλαβα που το εξήγησε εσύ. Βέβαια. Η Αλεξάνδρα είναι γάτα με πέταλα. Στον αέρα τα πιάνει, στον αέρα. Λοιπόν, δεν θα πιάσει στον αέρα τα 10 χιλιάρικα, γιατί τα 10 χιλιάρικα είναι για ένα φίλο ή μία φίλη. Άστα σάπια, Αλεξάνδρα. Και την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση. Δεν βάζω χέρι στα 10 χιλιάρικα. 10.000 ευρώ είναι πολλά και είναι για έναν τυχερό τηλεθεατή του Καλημέρα Ελλάδα και η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή στις 10 παρατέταρτο. Και σήμερα, στο τέλος της εκπομπής, ένας τυχερός θα κερδίσει μία δωρεπιταγή 3.000 ευρώ από τα καταστήματα επίπλων Κυρίτσης για να αγοράσει ό,τι έπιπλα θέλει. Τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό στο 14614, αφήνετε όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο ή στέλνετε μήνυμα ΚΕ και όνομα, επώνυμο, αποστολή στο 14614. Άκου μήνυμα που ήρθε. Είμαστε από ένα Μαντρί, λέει, από τη Βιωτία. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον υπουργό που μας έσωσε φέτος. Τα αρνιά. Ένα μαντρί. Τα αρνιά που δεν θα επιστρέφουν σε μένα. Σώθηκαν φέτος τα αρνιά. Τώρα τα My Market σας κάνουν το σαρακοστιανό τραπέζι. Με 100 δώρα επιταγές των 200 ευρώ η μία και 1000 καλάθια αξίας 20 ευρώ για μια πιο νόστιμη σαρακοστή. Και από 5η έως 4η, ξενία εξαρτήματα.